Με έτοιμα την απόσυρση του αντιδραστικού σχεδίου νόμου για την κινητικότητα και την αξιολόγηση στο δημόσιο, μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου ενημέρωναν τους πολίτες μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Το ΠΑΜΕ υποστηρίζει ότι αντί να καλυφθούν τα δεκάδες χιλιάδες οργανικά κενά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, ανακυκλώνοντας το ίδιο λιγάριθμο υπαλληλικό προσωπικό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ακολουθώντας πιστά όσα ψήφισε αυτή και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, εξαπολύουν μια ακόμη πολύ μεγάλη επίθεση σε όλους τους εργαζόμενους, του ιδιωτικού, του δημόσιου, στους επαγγελματίες και στους αγρότες. Μια επίθεση που έχει να κάνει με την αύξηση της φορολογίας σε ό,τι κινείται, πετάει και τρώγεται. Σε κάθε κοινωνικό δικαίωμα. Είναι ένας νέος οδοστρωτήρας για να κατεδαφίσουν ό,τι έχει απομείνει από τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και από την άλλη απαιτούν από εμάς τους εργαζόμενους σιγή νεκροταφείου. Αυτή η σημερινή απεργία στο δημόσιο τομέα είναι μια πρώτη προσπάθεια, συνέχεια των προηγούμενων, πρώτη για τον τελευταίο αυτό καιρό, για να οργανωθεί ο αγώνας των εργαζομένων. Όπως αναφέρει στο κάλεσμά του το ΠΑΜΕ, το νέο σχέδιο νόμου είναι συνέχεια των προηγούμενων νόμων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ που φτάσαμε, μόνο η κοινωνική συμμαχία μπορεί να δώσει αποτελέσματα σύγκρουσης με αυτή την πολιτική και ανατροπής της, κοινωνική συμμαχία στην οποία έχουν θέση οι πάντες, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες, ιδιωτικοί, δημόσιοι, άσχετα τι κόμμα ψηφίζουν. Ο δρόμος του αγώνα είναι ανοιχτός και όπως λέει και το πανό, τίποτα δεν γίνεται αν μένεις θεατής. Όλα ανατρέπονται αν ξεσηκωθείς. Η επίθεση από πλευράς κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους συνταξιούχους συνεχίζεται, θα έχει συνέχεια. Άλλωστε μετά τις περικοπές που έχουν γίνει και στις συντάξεις το τελευταίο διάστημα έρχονται καινούργια. Ο νέος προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει 1,6 δισεκατομμύρια περικοπές από τις συντάξεις και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι λοιπόν εμείς σαν Σωματείο Συνταξιούχων του ΙΚΑ αποφασίσαμε ότι συμμετέχουμε και στις δύο απεργιακές κινητοποιήσεις. Κόντρα στις μεθοδεύσεις τόσο της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ να υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες για απεργιακή κινητοποίηση. Εμείς συμμετέχουμε και στις δυο και σήμερα που είναι στο δημόσιο τομέα αλλά και στις 8 του Δεκέμβρη. Με απόφαση του σωματείου μας έχει κηρυχθεί πανελλαδική απεργία για τον κλάδο μας για σήμερα αλλά και για τις 8 Δεκέμβρη, διότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η πλήρη εργολαβοποίηση του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με τις πλάτες του Υπουργείου Πολιτισμού. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει έργο σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δοθεί σε εργολάβους και παίρνουν τους αδέλφους ανασφάλιστους τους πολλές φορές, είτε με μπλοκάκι, με 6 εκατοστάρικα, έχουν προτείνει μέχρι και για 3,5 εκατοστάρικα ημιαπασχόληση το μήνα.